Θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως αρμόδια τομεαρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης και πρώην υπουργό, την κυρία Θεανό Φωτίου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Φωτίου. Καλημέρα, κύριε Σβέρο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Διάβασα με ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας στη Βουλή. Μιλάμε για την απόλυτη έλλειψη οποιασδήποτε προστατευτικής, θα λέγαμε, δικλίδας απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν πολύ σοβαρές απώλειες στο εισόδημά τους ή και βρέθηκαν βέβαιως στο δρόμο λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια ή και μετά την έξαρση της πανδημίας. Έτσι είναι, κύριε Σβέρκο, και θέλω να πω ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη που δεν παίρνει ούτε ένα μέτρο για αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζει ότι είναι 4 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το μισό, ο μισός πληθυσμός της κοινωνίας μας. Θέλω όμως να πω πριν αρχίσουμε, για να καταλάβουν όλοι όσοι μας και όσες μας ακούνε, τρεις διαπιστώσεις, κύριε Σβέρκο. Ναι. Δηλαδή η πανδημία απέδειξε με οδυνηρό τρόπο ότι η ανθρωπότητα οφείλει να αντιμετωπίσει μια νέα παγκόσμια κανονικότητα. Το λέω σε εισαγωγικά, αλλά είναι γεγονός. Mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δηλαδή κρίσεις ενδογενείς, όπως η δημοσιονομική κρίση του 8 του καπιταλισμού, ναι, ή εξωγενής, mm-hmm, όπως είναι ο COVID, mm-hmm, ή η κρίση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Πρώτο λοιπόν άρθρο είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ότι θα δοκιμαστούν οι χώρες που δεν έχουν ισχυρό κοινωνικό κράτος, δηλαδή υγεία, παιδεία, πρόνοια. Mm-hmm. Και όλοι οι οργανισμοί πάλι προβλέπουν ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος θα δοκιμαστεί, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα, τρίτη διαπίστωση. Οι κρίσεις αυτές, τις κρίσεις αυτές ενδογενείς ή εξωγενείς, τις πληρώνουν τα δύναμα στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι και τα μεσαία στρώματα. Και όλες οι κρίσεις αυτές, αυτό είδαμε, διευρύνουν τις ανισότητες. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει ακριβώς. Δηλαδή, έχει κάποια ιδιαιτερότητα αυτή η κρίση σε σχέση με τη δημοσιονομική? Ή είναι ίδια και απλά περιμένουμε τη φτωχοποίηση, τη ραγδαία και τα λοιπά, των συνήθων υπόπτων, δηλαδή των αδύναμων στρωμάτων και τα λοιπά? Η διαχείριση της κρίσης θεωρώ ότι είναι εκείνη η οποία θα κάνει αντίστοιχες στις δύο κρίσεις. Δηλαδή, όχι, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Για πείτε μου. Η κρίση αυτή λειτουργεί σαν καταλύτης για ασύμμετρη διεύρυνση των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία. Τι θα πει ασύμμετρη διεύρυνση? Σημαίνει ότι όσο μονιμοποιείται η συνεχής απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους, η ζώνη επισφάλειας, δηλαδή αυτοί που κινδυνεύουν, διευρύνεται από τα όρια της κοινωνίας, από αυτούς τους αποκλεισμένους της κοινωνίας, προς το κέντρο της κοινωνίας. Δηλαδή πλήττονται στρώματα που δεν είναι τα παραδοσιακά ευάλωτα της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας. Μιλάμε είναι για τα μεσαία στρώματα, δηλαδή, ας πούμε. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι διευρυμένα όχι μόνο στα μεσαία στρώματα, κύριε Σβέρκο, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι διευρυμένα στα ανώτερα μεσαία στρώματα και ακόμη και στα ανώτερα στρώματα. Γι' αυτό το δίκτυο ασφάλειας, όπως είναι το ΚΕΑ που φτιάξαμε εμείς, δεν είναι πια ικανό να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις κρίσεις. Mm-hmm. Αλλά και γενικότερα την κοινωνική συνοχή, να δημιουργήσει ένα δίκτυο, δηλαδή, ασφάλειας στις νέες καταστάσεις για το λαό. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά η δικιά μας. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι σχεδιάζει και τι προτείνει στο Μένουμε Όρθιοι Δύο, mm-hmm, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σε σχέση με τι προϋπήρχε και είχαμε σχεδιάσει ήδη εμείς με το ΚΕΑ. Ναι. Γιατί για να καταλάβετε αυτό που είπα πριν, ότι όταν πας, ότι θα, όταν προβλέπεις ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν μια δραματική μείωση του εισοδήματός τους, mm-hmm,
Έτσι. Uh-huh. Την οποία μείωση δεν μπορείς να πιάσεις μόνο με τα μέτρα που είπαμε για την εργασία. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Με το δικό μας πρόγραμμα. Δεν λέω εγώ τώρα το πρόγραμμα του Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, με το δικό μας πρόγραμμα. Αυτά τα 4 εκατομμύρια ανθρώπους δεν μπορείς να τους πιάσεις ούτε με, με τα μέτρα που έχεις προτείνει για την εργασία, ούτε με τα μέτρα που έχεις προτείνει για τις επιχειρήσεις mm-hmm. και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Χρειάζεται κάτι άλλο. Γιατί δεν αφορούν στρώματα με εισοδήματα 2.400.000 εισόδημα το χρόνο το ανώτατο. Ναι. Αυτό ήταν το ΚΕΑ. Mm-hmm. Αν είχες παραπάνω δεν έπαιρνες μία. Ναι, ναι. Αν είχες έως 2.400 συμπλήρωνες το μέχρι το 2.400. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Σήμερα πλήττονται ένας δικηγόρος, ένας αρτέκτονας, ένας καλλιτέχνης, ένας ανάπηρος. Πολύ διευρυμένα στρώματα πια. Δεν είναι μόνο η ανεργία που θα εκτοξευτεί. Mm-hmm. Πολύ διευρυμένα στρώματα λοιπόν πλήττονται από αυτή την πανδημία. Δηλαδή άνθρωποι που πέρσι μπορεί να είχαν και 10.000 μισθό, ναι. 10.000 εισόδημα το χρόνο και ούτω καθεξής. Κυρία Φωτίου, έχω παρατηρήσει και άκουσα και μια αναφορά από τον Αλέξη Τσίπρα χθες. Αλλά είχα διαβάσει και τις προηγούμενες ημέρες, επειδή κάναμε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής, ας πούμε, έτσι, δουλειάς μας, κοιτάγαμε λίγο τι έχει γίνει σε άλλες χώρες που επλήγησαν είτε αντίστοιχα από τον κορονοϊό. Βέβαια, η κάθε οικονομία έχει τις δικές του ταχύτητες και τα δικά της βάρη. Αλλά είδαμε λοιπόν τι έγινε και τι έγινε και με τον Ευρωπαϊκό Νότο και τι γίνεται και με πολύ μεγαλύτερες οικονομίες. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, και στην Ιταλία υπάρχει η προώθηση ενός μέτρου το οποίο προβλέπει την καταβολή ενός ποσού συγκεκριμένου σε κάθε πολίτη, σε καθέναν και κάθε μία πολίτη που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Ένα ποσό της τάξης των 400 ευρώ, το οποίο είναι, νομίζω θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό ως έκτακτο μέτρο να μπορέσει, αλλά και με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά ως έκτακτο μέτρο να μπορέσει να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την χυμαζόμενη κοινωνία. Ακριβώς, κύριε Σβέρκο, είπε χτες ο Αλέξο Τσίπρας, αν τον προσέξατε, ότι το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι 2» mm-hmm. προβλέπει το εξής καινούριο, το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Αυτό τι είναι? Αφού υπολογίσαμε ότι οι άνεργοι είναι αυτή τη στιγμή 1.000.000, ναι. Αφού υπολογίσαμε ότι οι εργαζόμενοι με εργόσιμο και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι 160.000, αφού υπολογίσαμε ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι και οι πληττόμενοι αυτοαπασχολούμενοι είναι 500.000, δηλαδή και 150-650.000, βγάλαμε ένα νούμερο δικαιούχων 1.900.000 δικαιούχων. Mm-hmm. Αυτό, κάθε ένας από αυτούς βρίσκεται σε ένα νοικοκυριό. Mm-hmm. Κάθε ένας από αυτούς, το 1.900.000, βρίσκεται σε ένα νοικοκυριό. Mm-hmm. Άρα, εμείς τι είπαμε? Όσα νοικοκυριά έχουν ένα τέτοιο δικαιούχο, mm-hmm. Έχουν στα μέλη τους ένα τέτοιο δικαιούχο, μπαίνουν στο εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Πώς μπαίνουν? Μπαίνουν ο πρώτος δικαιούχος, ο δικαιούχος αυτός που εξήγησα πριν, που είδε αυτή τη δραματική μείωση των εισοδημάτων του μέσα στην πανδημία, δραματική, θα πάρει 400 ευρώ. Ο δεύτερος ενήλικας που mm-hmm. υπάρχει, η γυναίκα του, το παιδί του το ενήλικο κτλ, θα πάρουν από 200 ευρώ και το κάθε παιδί θα πάρει από 100 ευρώ. Με αυτή την έννοια mm-hmm. για μια τετραμελή οικογένεια, mm-hmm. δηλαδή δύο γονείς και δύο παιδιά, εμείς προβλέπουμε 800 ευρώ εισόδημα έκτακτης ανάγκης κάθε μήνα. Mm-hmm. Αυτό προστίθεται σε όλα τα άλλα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει. Ακριβώς, δεν είναι δηλαδή μία και έξω, δεν είναι 800 και μετά βγάλετε τα άκρη, είναι το εισόδημα του έκτακτου. Προστίθεται στα άλλα μέτρα, δηλαδή... Όπως είδατε και στα παραδείγματα, αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι αυτοαπασχολούμενος, ναι. θα πάρει επιπλέον αυτά που προβλέπετε για τις μικρομεσαίους, αλλά και για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, τι θέλουμε να κάνουμε? Μας κατηγορούν ότι είμαστε η κυβέρνηση, ήμασταν των επιδομάτων. Mm-hmm. Μας κατηγορούν ότι και σήμερα έχουμε στο μυαλό μας τα λεφτόδεντρα. Ναι. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η μεγάλη διαφορά.
Όπως είδαμε και τα Χριστούγεννα, ναι, όταν η κυβέρνηση δεν έδωσε το κοινωνικό μέρισμα, ποιοι πέσαν κάτω και βόγγιξαν? Η αγορά. Βέβαια. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα δεν είναι απλά για να στηρίξουν όλες αυτές τις οικογένειες που είπα. 1.900.000 νοικοκυριά, 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι απλά για να τους στηρίξουν αυτούς τους 4 μήνες. Είναι για να στηρίξουν την αγορά, την προσφορά και τη ζήτηση. Διότι όλα αυτά τα χρήματα ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πάνε στις offshore, ούτε αποταμιεύονται. Ρίχνονται κατευθείαν στην αγορά. Αυτά τα χρήματα θα στηρίξουν τους μικρομεσαίους για να μην κλείσουν. Αυτό που έχει σαν σχέδιο η δεξιά αυτή τη στιγμή. Να κλείσει, να αλλάξει το μοντέλο όπου το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι όλη η επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κορμός δηλαδή, ο τεράστιος κορμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Λοιπόν, τι λέμε λοιπόν εμείς, αυτό που λέμε και γιατί είναι πρωτοποριακό αυτό που λέμε, είναι στην κατεύθυνση πραγμάτων που ήδη κάνει η Ισπανία και η Ιταλία, δηλαδή σχεδιάζει, γιατί είδατε ότι η Ισπανία εχθές ανέβασε τον κατώτατο μισθό στα 950. Εμείς τι είπαμε? Το 60% του κατώτατου μισθού είναι το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Το 400, δηλαδή αυτό που ακούσατε με τα 400 ευρώ, είναι το 60% του κατώτατου μισθού. Το ίδιο περίπου ψάχνουν και οι άλλοι. Και τι λέμε? Όποιος μέσα στο νοικοκυριό δεν είδε μεταβολή των εισοδημάτων του, λόγω κορονοϊού και τα λοιπά, παίρνει όσα έπαιρνε και πριν και είναι πολύ περισσότερα από τα 400, έτσι. Αυτός δεν θα πάρει από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Άρα είναι ένα νέο πράγμα το οποίο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αντιμετωπίσει την κρίση ταχύτατα και το οποίο έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε όλη την κοινωνία. Και ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν κάθισε να σκεφτεί αυτό που σας λέω ολόκληρο το πράγμα, αλλά δεν κάθισε ούτε να αυξήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως λέει, δηλαδή το πρώην ΚΕΑ το δικό μας. Ούτε ένα ευρώ δεν έδωσε. Δηλαδή άφησε τους ανθρώπους να είναι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, είναι 270.000 νοικοκυριά, 450.000 άνθρωποι που παίρνουν το ΚΕΑ. Σε σχέση με 4 εκατομμύρια που προτείνουμε εμείς να πάρουν το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το πόσοι το παίρνουν τώρα, αλλά και σε σχέση με το τι συνέβαινε παλιότερα, ότι συνολικότερα η πρόνοια, τα κονδύλια για την πρόνοια στον προϋπολογισμό έχουν μειωθεί δραματικά και έχουν χαθεί μια σειρά άλλες σημαντικότατες προβλέψεις, όπως για παράδειγμα τι γινόταν με τα σχολικά γεύματα, τι γινόταν με vouchers για τους ευρεφών υπιακούς. Δηλαδή έχει μειωθεί συνολικά ο κλάδος της πρόνοιας, είχε μειωθεί δραματικά ο κλάδος της πρόνοιας, άρα μιλάμε για ένα ακόμα μικρότερο προνοιακό καθεστώς, το οποίο βεβαίως αν το συγκρίνουμε με το μένουμε όρθιοι 2 του ΣΥΡΙΖΑ, απέχει έτη φωτός. Έτσι φωτός. Και είναι αλήθεια αυτό που είπατε, διότι εμείς καταφέραμε σε πολύ δύσκολα χρόνια να πάρουμε ένα προϋπολογισμό από 790 περίπου εκατομμύρια, για να μην σας μπλέκω, και να το φτάσουμε 3,5 δις. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία μόλις βγήκε? Από τα 3,5 το έκανε 3 προϋπολογισμό, έτσι, μάνι με το καλημέρα. Το μείωσε δηλαδή τον προϋπολογισμό. Δεύτερον, εμείς, κύριε Σβέρκο, καταλάβαμε ότι το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων δεν είναι να βοηθάς τους φτωχούς και να τους κρατάς σε μια παγίδα φτώχειας, αλλά να αντιμετωπίζεις τις κοινωνικές ανισότητες όπου ο καθένας περνάει στη ζωή του. Δηλαδή, εγώ σήμερα είμαι ανάπηρος, επίκτητη αναπηρή, αύριο δεν είμαι. Άρα πρέπει να βοηθηθώ. Σήμερα έχω παιδί, έκανα παιδί, είμαι σε ανισότητα σε σχέση με σένα που δεν έχεις παιδί. Είμαι ηλικιωμένος, είμαι σε ανισότητα σε σχέση που είσαι νέος, εργαζόμενος κτλ. Άρα η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ διαφορετική από ένα κράτος πρόνοιας
για τους ευάλωτους. Εμείς δεν είμαστε για τους ευάλωτους. Είμαστε για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και αυτό αποδείξαμε σε πολύ δύσκολα χρόνια. Και βέβαια, τα σχολικά γεύματα που μόλις είπατε και τα οποία εμείς προτείναμε στο μένουμε όρθιοι 1 ότι πρέπει από το Σεπτέμβριο να δοθούν σε όλα τα δημοτικά 600.000 παιδιά. Ένα κόστος αμεληταίο. Αμεληταίο. Δηλαδή αυτό θα σήμαινε όλο και όλο 170 εκατομμύρια επιπλέον. Καταλαβαίνετε, θα τρώγαν όλα τα παιδιά του δημοτικού πολύ ωραία γεύματα μεσογειακής διατροφής κτλ. Όχι μόνο τα δεν τα σκέφτονται, αλλά μάθαμε ότι τώρα θα συνεχίσουν το ελλιπές πρόγραμμα. Δηλαδή εμείς τους αφήσαμε ένα πρόγραμμα για 185.000 παιδιά, δεν καταφέρανε να το δώσουν σε 185.000 παιδιά. Το ίδιο θα κάνουν όλη τη χρονιά του χρόνου. Ακριβώς. Αυτό μάθαμε μόλις. Ακριβώς. Τα βάουτσερ στους βρεφονηπιακούς, παραδείγματος χάρη. Εμείς πέρυσι βάλαμε από το δημόσιο κορβανά και όχι από τα ΕΣΠΑ. Έτσι, για τα ΕΣΠΑ είχαν τελειώσει, είχαν μείνει 60 εκατομμύρια όλα και όλα. Βάλαμε 220 εκατομμύρια πλέον και πήραμε όλα τα παιδιά όπου υπήρχε θέση ανοιχτή. Γιατί, βέβαια. Ναι, 175.000 παιδιά. Τι κάνουν αυτοί τώρα, ανοίγουν τη Δευτέρα τους βρεφονηπιακούς. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς. Κυρία Φωτίου, με συγχωρείτε, σας διακόπτω να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε να μας πείτε και γι' αυτό για να κλείσουμε και τη συζήτηση. Μην το κόψουμε στη μέση, δεν αξίζει. Επανερχόμαστε. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου. Ναι, ναι, είχαμε μείνει στο ζήτημα των βρεφονηπιακών σταθμών και λέγαμε για τους εργαζόμενους πρώτα ότι πρέπει και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους έτσι ώστε να προσφέρουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που έχουν. Ναι. Αλλά και να υπάρξουν κανόνες, γιατί ανοίγουν τη Δευτέρα, υγειονομικοί εννοώ κανόνες, ναι. Ανοίγουν τη Δευτέρα οι βρεφονηπιακοί. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα είναι το φαγητό. Ναι. Όπως ξέρετε στα δημοτικά απαγορεύτηκε το φαγητό, δηλαδή και τα ολοήμερο και το φαγητό που γινόταν στα σχολικά γεύματα δεν τα δίνουν ακριβώς για λόγους υγιεινής κτλ. Και υγειονομικών περιορισμών. Λοιπόν, τι θα γίνει με τα παιδάκια τώρα, αυτά θα τρώνε, είναι και αυτά ολοήμερα, ξέρετε, τα υβρεφονηπιακοί. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά το δεύτερο που το είδαμε μέσα στην πανδημία ήταν αφήσαν απλήρωτους τους εργαζόμενους, κυρίως σε ιδιωτικές μονάδες, γιατί ξέρετε, οι υβρεφονηπιακοί δουλεύουν με το ίδιο βάουτσερ και στους δημοτικούς και στους ιδιωτικούς υβρεφονηπιακούς, με τις ίδιες αρχές που εμείς θεμελιώσαμε. Λοιπόν, και αφήσαν και τους ζητάγανε να γίνει ένα άλλο σκάνδαλο που αποτρέψαμε, αλλά βέβαια που να το μάθει τώρα η κοινωνία αυτό, αυτά είναι ψηλά γράμματα, τελευταία στιγμή, τους ζητάγανε να υπογράψουν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι σε ποια παιδιά δουλεύανε μέσω ΕΣΠΑ και σε ποια δουλεύανε μέσω κρατικής χρηματοδότησης όπερέδειξε αδύνατον, για να πούν ότι δουλεύανε. Και μέσα στην πανδημία που ήταν κλειστά όλοι οι βρεφονηπιακοί προφανώς, ότι μερικοί δουλεύαν και άρα θα πληρώνονταν από το ΕΣΠΑ. Το προλάβαμε αυτό το σκάνδαλο με ερώτηση των βουλευτών μας και οι άνθρωποι απλά είναι απλήρωτοι μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, και ούτε και να σας πω και το άλλο. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι θα... Αλλά δεν ακούω, εμείς είχαμε πει στις προτάσεις μας ότι εφέτος θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο βάουτσερ και όλα τα παιδιά που οι γονείς τους είναι από το δημόσιο τομέα, οι οποίοι δεν παίρναν βάουτσερ. Λοιπόν, αφού ο Μητσοτάκης βγήκε κάποια στιγμή και είπε αυτά τους φανφανορισμούς ότι θα δώσει όλα 180 ευρώ βάουτσερ σε όλα τα παιδιά, τώρα μαθαίνουμε ότι δεν θα συμπεριληφθούν οι γονείς του δημόσιου τομέα. Και να τελειώσω με κάτι για την αναπηρία που νομίζω απασχολεί όλους. Βεβαίως δεν πήραν και κανένα μέτρο για την αναπηρία, παρόλο που οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί τα μεγάλα θύματα και οι εργαζόμενοι βέβαια αυτής της πανδημίας. Τι τους είχαμε πει πριν 2 μήνες? Έχετε
με πολλά αιτήματα, τα οποία σήμερα έχουν γίνει 18.000, είχαν προ-πανδημίας, ναι, ανθρώπων που για πρώτη φορά ζητάγαν να πάρουν αυτό το περιβόητο επίδομα 350 ευρώ το μήνα, και τι είχαν εντωμεταξύ, μία κατάσταση αναπηρίας. Mm-hmm. Είχαν περιέλθει σε κατάσταση αναπηρίας. Αυτή είναι περίπου 8.000, έτσι. Αυτοί είπαν ότι είναι 8, λέμε ψέματα, είναι 18.000. 18.000 είναι. Μάλιστα. Είναι 18.000. Uh-huh. Καταλάβατε. Λοιπόν, τους είπαμε από την αρχή, επειδή όπως ξέρουμε εμείς από όλα τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ, από την εποχή πέρυσι που ήμασταν κυβέρνηση, όλοι αυτοί που υποβάλλουν για πρώτη φορά να πάρουν αίτημα, δηλαδή να πάρουν επίδομα, το 75% αυτονών εγκρίνονται. Mm-hmm. Εγκρίνονται. Ναι. Αυτή είναι τα στατιστικά που έχουμε. Ναι. Δώστε σε όλους το επίδομα εμπροστοβαρός. Mm-hmm. Δηλαδή δώστε το από τώρα, χωρίς να τους εξετάζετε. Μετά θα τους εξετάζετε και έχετε ένα 25% που θα είναι αχρεωστήτως κατεβιθέντες, δηλαδή θα πρέπει να επιστραφούν στο κράτος. Ναι. Αλλά σας λέω, οι λογαριασμοί μας είναι οι εξής. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το 25% που αφήσανε 18.000 ανθρώπους ακάλυπτους μέσα στην πανδημία? Είναι το 1,8 εκατομμύρια. 1,8 εκατομμύρια το μήνα θα στοίχιζε, ακόμη και αν δεν το επέστρεφαν αυτοί οι 25%. Για 1,8 εκατομμύρια μιλάμε. Μάλιστα, για 1,8 εκατομμύρια μιλάμε. Πίστε. Που μπορεί να χάνε το κράτος. Απίστε. Μπορεί να χάνε το κράτος, προσέξτε. Ας πούμε ότι θα έχανε, γιατί το δημόσιο τα ζητάει. Ναι, πίσω, εντάξει, άμα... ναι, αλλά αν για παράδειγμα που λέει ο λόγος, θα βρίσκονταν σε κίνδυνο 1,8 εκατομμύρια. Και αυτό και μόνο το μήνα. Νούμερο, ναι, και ναι. Γι' αυτό αυτή την. Οι φιλάνθρωποι αυτοί με τους ανάπηρους, με το ένα το φιλάνθρωπο κράτος που θέλουν να ξαναφτιάξουν, όπου όλη η πρόνοια δηλαδή να βασίζεται στη φιλανθρωπία, την οποία εμείς δεν. Πιστεύουμε ότι είναι λάθος, η πρόνοια δεν είναι φιλανθρωπία, είναι υποχρέωση του κράτους, είναι δικαίωμα, δικαίωμα των πολιτών. Άρα για 1,8 εκατομμύρια ταλαιπωρούν 18.000 ανθρώπους που δεν πρόκειται να πάρουν το επίδομα ούτε με τίποτα, με βάση τους υπολογισμούς μας, ούτε μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι, έτσι. Απολύτως κατάλαβα. Απολύτως καταλάβαμε και κατάλαβαν και οι ακροατές. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά μηνύματα που ουσιαστικά σας ευχαριστούν και όλα, θα λέγαμε, για τον τρόπο με τον οποίο τα εξηγείτε. Και μάλιστα έχουμε και προτάσεις αρκετές. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ, κύριε Σβέρκο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.